Καλημέρα. Καλησπέρα, καλά. Καλημέρα, Γιάννα. Στη Γαλλία έχουν φτάσει να λένε καλημέρα μέχρι τις 10 η ώρα το βράδυ. Έχω την εντύπωση ότι μια και ξεκίνησε συνταγματολόγος το επάγγελμα τη συζήτηση, κινδυνεύουμε να φύγουμε μακριά από τη λεπτομέρεια και την ουσία και κυρίως το επάγγελμα το δημοσιογραφικό, για το οποίο φαντάζομαι ότι έχει και πρώτη στο ενδιαφέρον η ΕΣΥΑ αυτή τη στιγμή. Αν λοιπόν μιλήσουμε για τους δημοσιογράφους, θα πρέπει να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε σε ποιο βαθμό ισχύουν τα επαγγελματικά δικαιώματα και η ιδιότητα του δημοσιογράφου στις μέρες μας. Αυτά δεν ισχύουν. Δεν άλλαξε λοιπόν μόνο από τις πλατφόρμες. Άλλαξε και ποιος θεωρεί τον εαυτό του δημοσιογράφου, είτε επειδή άνοιξε μία πλατφόρμα, είτε επειδή έμεινε χωρίς δουλειά και άνοιξε μία πλατφόρμα, είτε επειδή υπογράφει ένα κείμενο και κατά αυτήν την έννοια αυτοχρήζεται δημοσιογράφος. Και δεν μιλάω για τους συναδέλφους που οφείλουν, δουλεύοντας με μεροκάματα τρόμου κυριολεκτικά, το εννοώ το κυριολεκτικά, μεροκάματα τρόμου των 200 και των 300 ευρώ, που δουλεύουν σε διαδικτυακούς ιστότοπους, οι οποίοι μπορεί να ήταν τέως εφημερίδες ή να μην ήταν τέως εφημερίδες. Και αρχίζω λοιπόν από τα συνδικαλιστικά δικαιώματα, τα οποία εξαρθρωμένα καθώς είναι αυτή τη στιγμή, δεν μπορεί να αφήσουν απ' έξω τους δημοσιογράφους. Άρα μειώνεται η ισχύ των δημοσιογράφων ως σώμα. Κόρπους δημοσιογραφικό δεν μπορεί να υπάρξει. Όταν αρχίζει κάποιος και μιλάει για 10 ώρα, 12 ώρα και τηλεργασία σε άλλους επαγγελματικούς χώρους, φανταστείτε τι μπορεί να απαιτήσει από κάποιον συνάδελφο, ο οποίος έχει προσληφθεί για να κάνει ροή σε διαδίκτυο. 24 ώρες και λίγες, λέω. Άρα, η δεοντολογία είναι και ένα ζήτημα του ποιοι την κουβαλάνε, πώς την υλοποιούν και σε ποιο βαθμό την εκφράζουν. Μένουμε μονίμως στο περιεχόμενο και δεν μιλάμε για συνθήκες που καθορίζουν το περιεχόμενο. Τη φτώχεια, την πείνα, την έλξη συνδικαλισμού, τη μηδενική ισχύ που έχουν πια οι δημοσιογράφοι, οι οποίοι είναι και ευάλωτοι σε κυνηγητά. Δεύτερον, σε κάθε μορφή δημοσιογραφίας και έκφρασης γνώμης, είτε αυτή αφορά πλατφόρμες, είτε αυτή αφορά τον έντυπο ή τη τηλεόραση ή το ραδιόφωνο, εξακολουθούν και έχουν παγιωθεί τα τελευταία χρόνια εντελώς εκφασισμένα 2 μέτρα και 2 σταθμά. Είδαμε τι έγινε με την απίστευτη η αλήθεια και απαράδεκτη αεροπειρατεία για να κατέβει ο δημοσιογράφος και να συλληφθεί. Πείτε μου, τι αντίστοιχα μέτρα πάρθηκαν για τον Κασόγγι? Πότε σηκώθηκε ο κόσμος για τον Κασόγγι? Πότε αποκλείστηκε ο εναέριος χώρος της Σαουδικής Αραβίας για τον Κασόγγι, που έγινε μηχανίκημα? Για να μην μας θυμίσω λίγο πιο πριν, αν γυρίσουμε λίγο τα πράγματα πίσω σε εμάς στην Ελλάδα, την υπόθεση ο Τσαλάν και το πώς αντιμετωπίστηκε με τα μίντια. Και τι έγινε σε live μετάδοση και πώς έγινε σε live μετάδοση. Αυτό λοιπόν είναι ένα για να μιλήσουμε για τη δεοντολογία. Δεύτερον, δεν σας πνίγει η ομοιομορφία? Εδώ μιλάς, ψάχνεις παπούτσια και μετά για τουλάχιστον 6 μήνες στη ζωή σου θα βλέπεις παπούτσια να κόβουν ανά 3 σαράδες ή ανά 4 σαράδες οτιδήποτε διαβάζεις στο διαδίκτυο. Αρχίστε να σκέφτεστε τι σημαίνει το χαρτί σήμερα για να μιλήσουμε για τις εφημερίδες και τι σημαίνει ο συνδυασμός συμφερόντων παρά το βασικό μέτοχο, παρά τις νομοθετικές παρεμβάσεις, παρά τα 1000 άλλα πράγματα. Τι σημαίνει γραμμή μιας εφημερίδας και όχι πολιτική πεποίθηση ή όχι πολιτική άποψη. Επομένως, αν σε αυτά προσθεθεί η αδυναμία των συναδέλφων να ανταπεξέλθουν σε ένα επάγγελμα με 3 και 4 εκατοστάρικα για να βγουν και σε ζωντανό ρεπορτάζ εξώδηση της τσέπης τους, νομίζω ότι καταλήγουμε και σε ένα είδος ανθρώπων οι οποίοι θεωρούν τον εαυτό τους αυτόπτη μάρτυρα, εισαγγελέα, καταγγελτή, μείζωνο σχολιαστή και έχουμε γεμίσει από μία ομοιογενή μαζική πληροφόρηση η οποία αφήνει ένα τεράστιο κομμάτι της αλήθειας της πραγματικότητας, της τρέχουσας. Εγώ δεν μιλάω ούτε για κατοχή μίας και μοναδικής αλήθειας, ούτε για μία οπτική γωνία προσέγγισης, αλλά αφήνει πάρα πολλά πραγματικά γεγονότα απ' έξω, διογκώνει και ελέγχει τα υπόλοιπα. Αρχίζει και μπαίνει ένα θέμα πνευματικών δικαιωμάτων. Οι εταιρείες που ξέρετε και αυτή τη στιγμή είναι οι πρακτικές, είτε για τράπεζες, είτε για τη ΔΕΗ, είτε για το ηλεκτρικό, είτε για το οτιδήποτε, και μπορεί να βαράνε το τηλέφωνό σας. Έχει αρχίσει και τσακίζει και το μικρότερο ιστότοπο, γιατί μπορεί να πήρε μία φωτογραφία από ένα άγαλμα του Λένιν σε ένα μουσείο. Όπως με ακούτε.
και λέω το Λένιν, για να κάνω και λίγο, να σαρκάσω την κατάσταση, γιατί το ζήσαμε εμείς πρόσφατα για μια φωτογραφία με ενός πανηγυρίζοντος αθλητού, για την οποία μας ζητούσαν 150 και άλλα 150 και 400 και 800 ευρώ για την δημοσίευση και μόνο. Να το αποσύρετε, το αποσύραμε. Και που το αποσύρετε, ποινή. Και λέω, όχι ποινή, και δικαστές και τούτο και εκείνο και τ' άλλο. Αν γυρίσω λοιπόν λίγο πίσω το ρολόι σε κάποιες εκλογές, 2 ή 3 πίσω, θα θυμίσω ότι κυκλοφόρησε στο διαδίκτυο μία ανακοίνωση ψεύτικη του πολιτικού γραφείου του Κομμουνιστικού Κόμματος που έλεγε ότι οι άνθρωποι πρέπει να πάνε να ψηφίσουν ΣΥΡΙΖΑ. Εμείς το πήραμε πρέφα, αν θυμάστε καλά, 9 η ώρα το πρωί, ελπίζοντας ότι στις 9.30 10 θα έχει κατέβει. Έλα που δεν κατέβηκε, ξέρετε τι ώρα κατέβηκε. Με όλες τις παρεμβάσεις που γίνανε νομικά στην έδρα της Google. Μιλάμε ανάστα ο κύριος. Ξέρετε πότε κατέβηκε, 1.5 ώρα μετά το χτύπημα της κάλπης. Επομένως, για ποια παρέμβαση μιλάμε, για ποια αντικειμενικότητα, για ποιο δικαίωμα στη δημοσιογραφική ελευθερία. Μας γίνεται αισθητό στα τρέχοντα μέσα. Στον ασφυκτικό εναγκαλισμό της κρατικής τηλεόρασης πάντοτε με την εκάστοτε κυβέρνηση. Για να είμαστε τίμοι, είναι η εκάστοτε κυβέρνηση. Δεν υπάρχει κυβέρνηση με την οποία να μην έχω δουλέψει στην τηλεόραση πριν του ΣΥΡΙΖΑ την τελευταία, που να μην το έχω ζήσει αυτό ή να μην το έχω αντιληφθεί. Ακόμα και όταν δεν είναι ρητά λεγμένο, ακόμα και όταν είναι υποβόρεια περασμένο, ακόμα και αν είναι υπό τη μορφή παρατήρησης στρώματος βάρδιας, φάτσας που θα βγει στον αέρα, υπάρχει η δυνατότητα να καθοριστεί και εκεί γραμμή. Βάλτε τώρα το υπόλοιπο τηλεοπτικό ή YouTube-ικο προϊόν το οποίο κυκλοφορεί, όλα αυτά, άμα θα τα συνθέσετε, θα δείτε ότι υπάρχουν, όπως υπάρχουν ΜΚΟ δόλιες, δόλιες ΜΚΟ, το εννοώ, που προσπορίζονται τα ωφέλη τους από κρατικά χρήματα, όχι μόνο ελληνικά και ευρωπαϊκά και εντός Ελλάδος και εκτός Ελλάδος, έτσι έχουν αρχίσει και φτιάχνονται και πλατφόρμες δημιουργίας ρευμάτων. Έχουμε δει το σκάνδαλο της Ακαδημίας στο Λονδίνο. Έχουμε δει ταινίες περί αυτό το ζήτημα. Έχουμε δει τούτο, έχουμε δει εκείνο, έχουμε δει τ' άλλο. Και εγώ αναρωτιέμαι, οι δημοσιογράφοι όλου του κόσμου που είναι? Κάποτε άκουγε σε κάτι γιατρούς χωρίς σύνορα. Οι δημοσιογράφοι όλου του κόσμου, τι ισχύ έχουν σήμερα? Πότε μπορούν να κατεβάσουν τις πένες? Πότε μπορούν να μην γλύψουν τα οπίστια του Τραμπ? Όπως συνέβη με τους δημοσιογράφους που πέταξε έξω. Τη μία νομίζω ήταν του CNN, την άλλη μπορεί να ήταν η Washington Post και πάει λέγοντας. Αν το προχωρήσω και λίγο παραπέρα, θα φτάσω στο πιο δυσάρεστο απ' όλα. Ποιος έβγαλε, ποιος επεξεργάστηκε, αυτός που είχε τα χρήματα, το σύνολο και τον όγκο των πληροφοριών, να πάρω για παράδειγμα τον Panama Papers. Πώς μπορεί κάποιος να μιλάει για ελευθερία και δεοντολογία όταν ακόμα και άνθρωποι οι οποίοι τόλμησαν ενδεχομένως, για ίδιο όφελο, δεν απασχολεί το κίνητρό του, κανένα εγώ σας λέω, να φέρνουν στην επιφάνεια μείζωνα πράγματα. Ο ένας είναι στη Μόσχα σε ένα διαμέρισμα και ψάχνει να βρει υπηκότητα για να σταθεί και τον άλλον τον κυνηγάνε για σεξουαλικό έγκλημα και παρενόχληση πριν από 25, 30, 40 χρόνια και τον έχουν σε μια φυλακή από την οποία δεν μπορεί να βγει. Κατά αυτήν την έννοια έχω την εντύπωση ότι πρέπει να επαναπροσδιοριστούμε απέναντι στο ρόλο μας ως εργαλείων, γιατί οι δημοσιογράφοι χρησιμοποιούμαστε ως εργαλεία. Είναι στη φύση του επαγγέλματος να είμαστε το μέσον από την είδηση που παράγει η κοινωνία στον καταναλωτή κοινωνία που την μαθαίνει και την καταναλώνει τελικά. Τώρα, το σε ποιο βαθμό θα ρευματοποιηθεί, περνάει από το Λούκι, εμάς. Σε ποιο βαθμό θα κατευθυνθεί, από εμάς περνάει και από το βαθμό αντίστασής μας. Δεν μπορεί οι δημοσιογράφοι να καμωνόμαστε στον 21ο αιώνα, για παράδειγμα, ότι ακολουθούσαμε εντολές. Λες και είμαστε ο Άιχμαν που ήταν στο Σκαμνί και έλεγε: εγώ δεν φταίω για αυτά που έκανα. Μου το πω Χίτλερ, μου το πω Χίτλερ, μου το πω Χίτλερ. Δεν μπορεί πάντα δηλαδή οι δημοσιογράφοι να επικαλούμαστε την αδυναμία ενός αφεντικού. Και δεύτερον, δεν μπορεί να υπάρξει αυτό που λέμε επικοινωνία ουσιαστική και έλεγχος, όταν για παράδειγμα στείνεται μια ομάδα άκρος αμφίβολης ποιότητας, η οποία μπορεί να ελέγχει τάχα μου δήθεν τα ελληνικά hoaxes. Ποιος βαφτίζεται ελεγκτής της εγκυρότητας των άλλων? Ποιος βαφτίζεται? Ποιος επιτρέπει στους δημοσιογράφους να, και στα media και στα μέσα, κάθε μέσο,
να αποκτήσει το κύρος του και την ουσία του στη διάρκεια ενός χρονικού διαστήματος που να φαίνεται η συνέπεια εμπειρικά από το κοινό. Ποιος είπε ότι γιατί υπάρχει ψευδέστηση ότι το διαδίκτυο είναι δωρεάν. Μα ό,τι σοβαρό έντυπο σηκώνεται πια, θέλει να πληρώσεις για να μπεις και να έχεις την πρόσβαση. Αλλιώς την έχεις την πρόσβαση σε σχέση με άλλους με μία, δύο, τρεις ή τέσσερις μέρες καθυστέρηση. Δεν είναι οι υπόλοιπες εφημερίδες και τα έντυπα όπως είναι ο Ριζοσπάστης, που τα σηκώνει κατευθείαν την ίδια μέρα χωρίς να ζητάει λεφτά. Για να κλείσε το δίνει. Λοιπόν, σε ακούω πολύ ενδιαφέρον, αλλά πρέπει να κάνουμε όλο κλείνω λέγοντας κάτι. Με αποκλεισμένους τους δημοσιογράφους, με χτυπημένο τον εργατικό συνδικαλισμό γενικά και το δημοσιογραφικό. Με συγκέντρωση ισχύως και συμφερόντων σε ολιγοπόλια, θηριώδη όπως είναι η Google και οι υπόλοιπες πλατφόρμες. Λέω τώρα ονόματα, όποιος θέλει μπορεί να με κατηγορήσει, μου σκοτίστηκα πραγματικά. Με μηχανάκια και αλγορίθμους και έλεγχο που μία λέξη μπορεί να σε φέρει να κατεβάζεις μια σημαία με σφυροδρέπανο ή μια σημαία με τη μούρη του κοτάκι, της κανέλη ή οποιοδήποτε, γιατί σε κάποιον δεν γουστάρει. Τα πράγματα είναι μόνο όριμα για μια δημοσιογραφική, κατά την άποψή μου, επανάσταση. Ή θα την κάνουμε, ή θα καθόμαστε να περιμένουμε, μπας και πέσει από τον ουρανό, όπου μηχανής Θεός που δεν πέφτει. Ακόμα και αν η μηχανή είναι σαν και αυτή του διαδικτύου.